Λοιπόν, και πήραμε τις θέσεις μας και έχουμε ξεκινήσει μια πολύ ωραία συζήτηση. Πολύ χρωματιστή και σίγουρα διασκεδαστική η συζήτηση για τη διοργάνωση που περιμένουμε με μεγάλη ανυπομονησία. Γιατί για πέμπτη χρονιά το χρώμα RUN ετοιμάζεται και μας προσκαλεί και μας προκαλεί. Να βάλουμε χρώμα στη ζωή μας, να περάσουμε όμορφα και φυσικά να δηλώσουμε συμμετοχή. Μείνετε συντονισμένοι, γιατί σήμερα αλλά και αύριο, μέσα από την εκπομπή μας, θα σας δώσουμε τη δυνατότητα να διεκδικήσετε και δωρεάν συμμετοχές. Σε πολύ λίγο πάμε όμως να τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Να καλωσορίσω τον Μαρίνο Παναγιωτάκη, τον αντιπρόεδρο του Συλλόγου Άθληση και φυσικά μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του Χρώμα RUN. Μαρίνο μου, καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκαμε. Τι ωραία μάτια είναι αυτά που έχεις. Λοιπόν, έχεις έρθει όμως παρέα με τον κύριο Κυριάκο Καραγιώργη, επίσης μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής, με τη θετική του ενέργεια και με την όμορφη διάθεση, για να τα πούμε και να τα μάθουμε όλα αναλυτικά. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε, ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Χαρά μας μεγάλη. Λοιπόν, το Χρώμα RUN επιστρέφει και θέλει να μας βάλει χρώμα και διάθεση και μας λέει ότι θα χαμογελάσουμε. Πότε δίνουμε ραντεβού? Το ραντεβού μας είναι 11 του Μάη, το Σάββατο που μας έρχεται. Είμαστε εκεί για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά και σας περιμένουμε να γελάσουμε και να περάσουμε μία από τις καλύτερες και πιο χρωματιστές μέρες του 2019. Το μόνο σίγουρο, και μιλώντας για χρώμα, τι είναι αυτά που βλέπω εδώ? Αυτά εδώ είναι τα χρώματα τα οποία χρησιμοποιούμε για να γίνουμε πολύχρωμοι. Για πες. Τα χρώματα είναι φτιαγμένα από καλαμποκάλιβρο και χρώμα ζαχαροπλαστικής. Είναι απολύτως ασφαλή και για τα παιδιά και για τους μεγάλους. Χρώμα RUN. Κάθε χιλιόμετρο ένα χρώμα. Πραγματοποιείτε στο Αρκαλοχώρι. Βεβαίως, ναι. Και πραγματοποιείτε με ωραίους ανθρώπους, όχι μόνο για το Αρκαλοχώρι. Το αγαπάμε λίγο παραπάνω, όπως πολύ καλά το γνωρίζετε, αλλά γιατί εκεί προσελκύονται άνθρωποι από όλα τα μέρη της Κρήτης και ίσως και της υπόλοιπης Ελλάδας. Ναι, ναι, ναι. Με πολλές συμμετοχές, γιατί πλέον έχετε το know-how αν μη τι άλλο και γνωρίζετε και κάνετε και τις εκτιμήσεις σας. Οι συμμετοχές αυξάνουν, έτσι. Είναι ένα πολύ μεγάλο θετικό αυτό, διότι κάθε χρόνο που περνάει, κάθε χρόνος που περνάει, οι συμμετοχές ανεβαίνουν όλο και πιο πάνω. Και σε μια Ελλάδα η οποία τον τελευταίο εξάμηνο, εφτάμηνο, βλέπουμε στους αγώνες ότι έχουμε αρχίσει λίγο και πέφτουν οι αγώνες, το Χρώμα RUN και η Μεμαραθώνιος Κρήτης συνεχίζουν να ανεβαίνουν. Οπότε είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γι' αυτό και με αυτό μας δίνει ένα κίνητο να προσπαθήσουμε ακόμα πιο πολύ. Με τη διάθεση όμως και με το αίσθημα της ευθύνης αυξημένο, βλέπουμε ότι πολύ καιρό τώρα πραγματοποιείται μια μεγάλη και έντονη προετοιμασία, αφενός για να πάνε όλα έτσι απρόσκοπτα να κυλήσουν και αφετέρου για να περάσουμε όλοι εμείς που θα συμμετάσχουμε πολύ πολύ όμορφα. Δεν είναι όμως μόνο μια γιορτή και δεν έχει να κάνει μόνο με το αν τρέχουμε ή περπατάμε, συμμετέχουμε όλοι ανεξαιρέτως, ανεξάρτητα από την ηλικία μας. Βέβαια, στο Αρκαλοχώρι, στην ημέρα του αγώνα, που είναι ο μοναδικός δρόμος αγώνας χρώματος στην Ελλάδα, αυτό πρέπει να το πούμε, δεν είναι ένα πάρτι μόνο με χρώματα, είναι αγώνα δρόμου χωρίς νικητές και νικημένους, συμμετέχουν από παιδιά σε καροτσάκια με τις μαμάδες τους, μέχρι την τελευταία μαμά που θυμάμαι πέρυσι, γιαγιά που θα πρέπει να ήταν πάνω από 76 χρονών. Το λέει η καρδούλα τους. Βεβαίως, και είναι πάρα πολύ ενθουσιώδες αυτό που βλέπουμε, να χαμογελούν όλοι. Και όχι μόνο χαμογελούν, κινούνται και τραγουδούν κιόλας σε ρυθμούς ιδιαίτερους και πολύ αγαπητούς. Τι πρόγραμμα θα περιλάβει η διοργάνωση φετινή? Εδώ είναι ο Μαρίνος ειδικός, ο οποίος είναι και ο παρουσιαστής της όλης γιορτής, να μας πει περισσότερα πράγματα. Συνάδελφε, για πες μου. Λοιπόν, όχι, δεν είμαι συνάδελφος. Εμείς το κάνουμε γιατί το αγαπάμε και το κάνουμε γιατί είμαστε εκεί και το ξέρουμε και το ζούμε. Οπότε... Και εμείς το αγαπάμε, ρε, όχι, και εννοούσα από την άποψη της διοργάνωσης, όχι. Σίγουρα θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία, διότι μετά το τέλος του αγώνα των 5 χρωματιστών χιλιόμετρων θα σας περιμένουμε όλους, ανεξαιρέτως είτε έχει συμμετοχή είτε δεν έχει συμμετοχή, σε ένα ανοιχτό πάρτι για τον κόσμο, που θα έχουμε τους απίστευτους Transformers. Είναι 6-7 τύποι, γιατί έτσι τους λέμε, έτσι θα τους έλεγα εγώ με αυτό που βλέπω στα βίντεο, οι οποίοι παίζουν, είναι DJs. Και μετά φυσικά έχουμε και Κώστα Μπίγαλη. Αγαπημένο Κώστα Μπίγαλη, ένα όνομα που έχει σημαδέψει γενιές και γενιές και φυσικά τα ακούσματα και οι ρυθμοί αυτοί με πολύ αγαπημένα τραγούδια του θα συμπαρασύρουν τον κόσμο, είτε έχει τρέξει, είτε έχει περπατήσει, είτε έχει απλά παρευρεθεί στην ελπίζω, μεγάλη διοργάνωση. Ελπίζω να τους έχουμε κάνει ένα πάρα πολύ καλό ζέσταμα και να τους έχουμε ανεβάσει τη διάθεση στα ύψη, να τους παραλάβουν και να... Πάμε ακόμα πιο ψηλά. Είμαι βέβαιη γι' αυτό. Τώρα, πάμε να δούμε λίγο. Όταν πρώτο ξεκίνησε η διοργάνωση αυτή, μέχρι και τώρα που μιλάμε, έχουν αλλάξει προς το καλό σίγουρα πολλά πράγματα. Στην αρχή, ίσως να ήταν και λίγο διστακτικός ο κόσμος. Θεωρείτε,
Θέλω να πω ότι δεν έχω συμμετάσχει, δεν ξέρω πώς είναι να συμπαρασύρεσαι, γιατί βλέπω ότι περνάνε τόσο καλά και γεμίζουν όλα τα social media ξαφνικά με πολύχρωμες χρωματιστές εικόνες, με ανθρώπους χαμογελαστούς. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό και το τονίζουμε. Γιατί είτε τρέξεις είτε περπατήσεις, σίγουρα στη δικασία αυτή θα χαμογελάσεις. Ακριβώς. Αυτό είναι. Στέκομαι στο τελευταίο που είπες, διότι αυτό είναι και ο σκοπός του μεταλλίου που βγάλαμε φέτος. Φέτος το μετάλλιο μας είναι ο χοχλιός. Που μας δείχνει ότι δεν θέλουμε να τρέξουμε για να τρέξουμε γρήγορα. Θέλουμε να γλακάμε σαν το χοχλιό και να περάσουμε ωραία στη διαδρομή. Αυτό είναι το νέμα του Chroma Run. Και μετά πίσω στη βάση στο εκθεσιακό κέντρο Αρκαλοχωρίου, που εκεί ξεκινάνε και τελειώνουν όλα, το Σάββατο 11 του μήνα, για το μεγάλο πάρτι της διοργάνωσης. Αυτά που καταλαβαίνω είναι χειροποίητα, έτσι. Βεβαίως, είναι χειροποίητα από την αγαπημένη μας Κέτη Μικονιάτη. Η Κέτη είναι η μισή διοργάνωση. Είναι η μισή διοργάνωση. Ένα-ένα φτιάχνεται στο χέρι, δεν υπάρχουν καλούπια. Το φτιάχνει, μπορεί να τις παίρνει και 2 και 3 ώρες μόνο να το σχηματίσει χωρίς να το βάψει. Το ένα. Και κάθε χρόνο βλέπουμε ότι είναι ιδιαίτερα προσεγμένη και η συγκεκριμένη αυτή παράμετρος και λεπτομέρεια. Πολύ σημαντική, γιατί είναι ένα. Δεν είναι μόνο ένα μετάλλιο. Είναι ένα παράσημο, είναι ένα δώρο. Είναι ναι. Κάτι το οποίο θυμίζει τη συμμετοχή και ταυτίζεται με αυτά τα συναισθήματα χαράς που κατακλείζουν όλους όσους και όλες όσες συμμετέχουν στη διοργάνωση αυτή. Ναι. Πλην του ότι είναι και πάρα πολύ όμορφο και καλέσθητο, έτσι. Το χρώμα έχει να κάνει με το αν είναι γυναίκα ή άνδρας. Όχι, είναι πάρα πολλά χρώματα. Εμείς τυχαία φέραμε το πράσινο και το ροζ, αλλά υπάρχουν πάρα πολλά χρώματα. Οπότε ο καθένας μπορεί να πάρει και αυτό που θέλει, αρκεί να τερματίσει φορώντας το μπλουζάκι της διοργάνωσης. Λεπτομέρειες πρακτικές. Το πακέτο δηλαδή του αθλητή και του εκάστοτε συμμετέχοντος, ποιο θα είναι? Το πακέτο συμμετοχής είναι μια τσαντούλα, η οποία περιέχει μέσα το φυλάδιο του αγώνα, περιέχει τα χρώματα, το νούμερό μας, που στην περιεκμένη περίπτωση δεν είναι ένα νούμερο, απλά είναι μια λέξη. Αγάπη, συνεισφορά. Θετικά μηνύματα. Θετικά λοιπόν. Μηνύματα, βεβαίως. Και στο τέλος, τερματίζοντας, θα παραλάβει και το χοχλιό του. Να πούμε μερικά πράγματα ακόμα που ίσως από την πίεση του χρόνου θα τα ξεχάσουμε. Ότι το Chroma Run έχει και κοινωνικά μηνύματα Σωστή. Κάθε χρονιά και κάθε χρονιά έχουμε και κάτι επιπλέον. Για καλό σκοπό. Σωστή. Βέβαια. Φέτος, για τρίτη χρονιά, αν δεν κάνω λάθος, Μαρίνο, ναι. Ενισχύουμε το δικαίωμα στη ζωή, τη μονάδα ημερήσιας φροντίδας παιδιών ΑΜΕΑ που λειτουργεί στο Θραψανό. Και έχουμε και ένα νέο συμβάν φέτος, υιοθεσίες αδέσποτων σκυλιών από ένα φιλοζωικό σωματείο του Δήμου μας. Οπότε θα προσφέρουμε και χρήματα στο Ίδρυμα και θα υιοθετηθούν κάποια σκυλάκια από το σωματείο, όποιος θέλει να πάρει κάποια σκυλάκια. Και θα έχουμε και πάρα πολλές εκπλήξεις που θα τις παρουσιάζει κατά διαστήματα ο Μαρίνο στην ώρα της γιορτής αυτής. Οι οποίες δεν λέγονται φυσικά. Πολλά υποσχόμενη διοργάνωση και σίγουρα οι εκπλήξεις δεν είναι για να λέγονται, για να μην αποκαλυφθούν από τώρα. Όμως αυτό το οποίο διαπιστώνω είναι ότι ναι, ενισχύεται και το δρομικό κίνημα, το οποίο προσελκύει και προσκαλεί ανθρώπους να εντάξουν στη ζωή τους την άσκηση σε όποιο επίπεδο ή σε όποιο βαθμό και είναι αυτή, είτε τρέχετε είτε περπατάτε. Ταυτόχρονα όμως έχετε και αυτό το κοινωνικό πρόσωπο της διοργάνωσης, το οποίο βλέπω ότι διαρκώς εξελίσσεται και διαφυλάτεται, όμως ταυτόχρονα αγκαλιάζεται και από τον κόσμο. Ναι, αυτό είμαστε πάρα πολύ τυχεροί, διότι θα το γενικεύσω, θα πάω και στον ημιμαραθώνιο Κρήτης, και στον ημιμαραθώνιο και στο Chroma Run, οι εθελοντές πραγματικά. Είναι η άλλη μισή διοργάνωση, αφού και την μισή. Είναι τον καλύτερο σε αυτό. Έχουμε κοντά στους 200 εθελοντές, 250 στον ημιμαραθώνιο Κρήτης. Τώρα στο Chroma Run τους περιορίζουμε περίπου στους 100. Και χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα. Είναι πολύ σημαντικό. Και όλα αυτά τα παιδιά προέρχονται και από το Αρκαλοχώρι, και από τα γύρω χωριά, και από το Ηράκλειο, αλλά και οι υπόλοιποι από την Κρήτη. Η διάθεση της προσφοράς και σίγουρα του εθελοντισμού είναι κάτι πολύτιμο και είναι καλό να αναφέρεται, γιατί όντως αποτελούν τους αφανείς ήρωες, τους σημαντικούς αυτούς πολύτιμους ανθρώπους, οι οποίοι διακριτικά όμως με απόλυτο σεβασμό και έτσι με προσοχή και σύνεση φροντίζουν να διεκπαιρεωθούν όλα για να μείνουν όλοι ευχαριστημένοι. Ακριβώς. Στη φάση αυτή που σας βρίσκουμε, που γνωρίζω ότι είστε ετοιμοπόλεμοι και σίγουρα πάρα πολύ καλά προετοιμασμένοι, έχετε αυτό το άγχος, το ωραίο, την αγωνία, αυτή τη λαχτάρα, το χτυποκάρδι? Θα λέγαμε ότι υπάρχει και ένταση, όχι απλώς σε αγωνία. Πάντα βάζουμε τον πήχη λίγο ψηλότερα και έχουμε το άγχος να προσφέρουμε κάτι παραπάνω στους επισκέπτες, στους χιλιάδες που έρχονται, για να έρθουν και την επόμενη χρονιά να αναδείξουμε το Αρκαλοχώρι, να πούν μια καλή κουβέντα για τη διοργάνωση
και παίρνω την ευκαιρία από αυτό που είπε ο Μαρίνος και για τον ημιμαραθώνιο, ότι τα τελευταία χρόνια στο Αρκαλοχώρι υπάρχει ένα κίνημα και σε αθλητικές εκδηλώσεις και σε πολιτιστικές, στον εθελοντισμό, στον πολιτισμό, στον αθλητισμό, που έχει δημιουργήσει μια τεράστια παρέα πολλών ηλικιών που έχουν βάλει οτιδήποτε άλλο στην άκρη και έχουν αγκαλιαστεί χωρίς καμία διαφορά και προσφέρουν εθελοντικά το χρόνο τους, κούραση, κόπο, για να πάμε τον τόπο μας λίγο ψηλότερα και να κάνουμε τους νεότερους να αγαπήσουν αυτό το μέρος. Με ένα ομαδικό πνεύμα, πνεύμα αλληλεγγύης σίγουρα και συνεργατικότητας, βλέπουμε ότι περνάνε πολύ πολύ όμορφα μηνύματα και μάλιστα με έναν τόσο διασκεδαστικό τρόπο, έτσι. Μα δεν γίνεται διαφορετικά. Ο εθελοντισμός και το να περάσουμε πολύ καλά πρέπει να γίνουμε πρώτα μία παρέα και μετά να πάμε προς τα κάτω. Και θεωρούμε ότι μπορεί εμείς να το κάνουμε στη μικρή κοινωνία του Αρκαλοχωρίου και στη μεγάλη διοργάνωση του Χρώμα Ραν, αλλά αυτό θεωρώ ότι θα πρέπει να συμβαίνει και να μας ακολουθεί ακόμα και παραπέρα. Με μια διάρκεια και μια συνέπεια, βεβαίως. Σίγουρα και μια προοπτική. Τώρα, γνωρίζοντας τις ευθύνες σας, τόσο τις δικές σας όσο και των υπολείπων των βασικών έτσι, μελών της Οργανωτικής Επιτροπής που τρέχετε και δεν φτάνετε, κυριολεκτικά θα τρέξετε και θα φτάσετε στον τερματισμό ή δεν θα καταφέρετε να συμμετάσχετε σε όλο αυτό? Υπάρχουν κάποιοι από εμάς οι οποίοι έχουμε ορκιστεί να μην τρέξουμε ποτέ, διότι εμείς δεν μπορούμε να τρέξουμε. Αλλά τρέχουμε, είναι αυτό το τρέξιμο που θέλουμε να κάνουμε και που μας αρέσει. Και όλη αυτή η κούραση στο τέλος της βραδιάς μας ανταμείβει, διότι έχει τελειώσει η διοργάνωση, έχουν πάει όλα καλά μέχρι στιγμής και πιστεύουμε και φέτος. Οπότε λες χαλάλι και τα βράδια και τα ξενύχτια και όλα. Δεν υπάρχει. Αυτό το συνέστημα είναι απίστευτο. Έτσι είναι, γιατί έχετε έναν κοινό, έναν σταθερό σκοπό και έναν πολύ καλό σκοπό. Λοιπόν, να θυμίσουμε όμως εσάς, σας υποσχέθηκα και σας ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό, ότι οι πέντε πιο γρήγοροι που θα καλέσουν τώρα, οι πέντε πιο γρήγορες που θα καλέσουν τώρα στο 28-13-98.000 θα κερδίσουν πέντε δωρεάν συμμετοχές. Πέντε πιο γρήγοροι από μία δωρεάν συμμετοχή, λοιπόν, για τη μεγάλη αυτή ημέρα, για το Χρώμα Ραν. Για το πιο χρωματιστό, το πιο διασκεδαστικό αγώνα που δεν έχει ανταγωνιστικό χαρακτήρα. Όλοι, ανεξαιρέτως όσοι θα συμμετάσχουν, είναι νικητές. Είναι αυτό που λέμε ότι έχετε κερδίσει, ότι έχουν αποκτήσει και έχουν αποκομίσει εμπειρίες και σίγουρα πολλά χαμόγελα. Ακριβώς. Και όταν ξεκινήσαμε όλο αυτό, η ιδέα ήταν να δημιουργήσουμε έναν αγώνα που θα κάναμε τον συμπολίτη μας να σηκωθεί από τον καναπέ και να έρθει να περπατήσει, να έρθει να τρέξει. Αυτό τώρα το έχουμε καταφέρει. Και τώρα το επόμενο επίπεδο είναι να έρθει να περάσει καλά και να του προσφέρουμε κι εμείς όσο περισσότερα πράγματα μπορούμε. Και στη διοργάνωση αυτή, φαντάζομαι ότι γενικά όλο το Αρκαλοχώρι και όλη η ευρύτερη περιοχή συμμετέχει σε αυτούς τους ρυθμούς. Με τους ανθρώπους να είναι εκεί, με το χαμόγελό τους και με την κριτική φιλοξενία να τους περιμένουν. Γιατί, αν μη τι άλλο, αποτελεί και σε μια πολύ ωραία κομβική χρονικά στιγμή που η φύση είναι και στα καλύτερά της. Ναι. Αποτελεί και ένα ωραίο κάλεσμα και ένας ωραίος τρόπος ανάδειξης σίγουρα του τόπου μας και των φυσικών ομορφιών. Να συμπληρώσω βέβαια ότι αυτό που λέτε έχετε απόλυτο δίκιο, ότι σε όλη τη διάρκεια της διαδρομής θα υπάρχουν πάνω από 10-12 σημεία με διάφορα είδη μουσικής, πέρα από το πάρτι που γίνεται στο τέλος με τον DJ και με τον Κώστα Μπίγαλη, που θα παίζουν από κριτικά, από ροκ, από ξένα, από ελληνικά, οτιδήποτε μπορείτε να φανταστείτε. Για κάθε γούστο. Για κάθε γούστο, πραγματικά. Και θα έχουμε και σημεία μέσα στο εκθεσιακό κέντρο ανακύκλωσης. Και το σημαντικότερο που εμάς σαν άντρες δεν μας πολύ αρέσει που υπάρχει αυτή η μειοψηφία, ότι τα 2/3 Μαρίνο είναι γυναικείος πληθυσμός. Και θα θέλαμε να συμμετέχουν και περισσότεροι άντρες που να είναι κάπως μοιρασμένα. Αυτή τη στιγμή οι γυναίκες μας έχουν περάσει. Είναι 73% και 27% οι άντρες. Ένα πολύ δυναμικό ποσοστό συμμετοχής από γυναίκες. Μπράβο, κορίτσια μου. Εγώ χαίρομαι για τη μειοψηφία των ανδρών στην προκειμένη περίπτωση. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, προσκαλούμε όλους και ζευγάρια και οικογένειες και φίλους, γιατί είναι πιο παρείστικος ο αγώνας αυτός. Και μάλιστα μου είχε κάνει εντύπωση πέρυσι που είχα εντοπίσει, είχα γνωρίσει ανθρώπους που είχαν πάει μόνοι τους. Και όταν τους είχα ρωτήσει, καλά, μόνο σου δεν πήρες κάποιον παρέα, μου λέει και γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Και το κράτησα αυτό και μου έκανε τρομερή εντύπωση. Και όντως έτσι είναι. Αυτό είναι αλήθεια. Έχουμε πολλά παιδιά και πολλές κοπέλες, αγόρια, οι οποίοι έρχονται για να περάσουν καλά και βρίσκουν παρέα. Είναι ένα πάρτι που περνάς τόσο καλά, που και τον άγνωστο δίπλα θα τον πιάσει και θα χορέψεις. Καλά, ναι. Γινόμαστε όλοι μια ομάδα, μια παρέα, μια καρδιά. Ποια μέρα δίνουμε ραντεβού? Δίνουμε ραντεβού το Σάββατο. 5.30 ώρα το απόγευμα είναι η εκκίνηση, αλλά καλό θα είναι να έρθουμε πολύ πιο νωρίς στο χώρο, που κατά τις 2.30 ώρα να είμαστε στο εκθεσιακό κέντρο στο Αρκαλοχώρι. Και για αυτούς που ενδιαφέρονται τώρα και ίσως να μην έχουν λάβει μέρος, να μην έχουν εγγραφεί, βλέπετε τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνήσετε και φυσικά υπάρχουν και επιλεγμένα σημεία που μπορούν και διατίθενται και όλες και τα πακέτα συμμετοχής. Όχι, τα πακέτα συμμετοχής θα τα παραλάβουν αύριο στην πλατεία Ελευθερίας έξω από την περιφέρεια. Αλλά από τις 4 μέχρι τις 10 το βράδυ. 4 μέχρι τις 10 το βράδυ. Αλλά εκτός αυτού όμως θα συνεχιστούν οι εγγραφές και μετά την Πέμπτη.
αλλά δεν ξέρω κατά πόσο θα συνεχιστούν, διότι το ταβάνι. Ανεβαίνει και ανεβαίνει η ώρα. Προλαβαίνετε, δεν προλαβαίνετε. Θα το θυμίσω εγώ και αύριο βέβαια αυτό, γιατί είναι Πέμπτη και είναι μεγάλη μέρα. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Εμείς να σας ευχαριστήσουμε και να σας προσκαλέσουμε να έρθετε. Θα σας γνωρίσουμε μόνο όταν έρθετε, μετά δεν θα γνωριζόμαστε πολλά χρόνια. Θα είμαστε όλοι το ίδιο. Θα ήθελα να καταγραστώ ένα δευτερόλεπτο να πούμε στο Μαρίνο χρόνια πολλά που έχει τα γενέθλιά του σήμερα. Χρόνια πολλά, αγόρι μου. Μουά! Πόσα κλείνεις να ρωτήσω? Ναι, είμαι 33 τώρα. Και βλέπετε ότι αφήνουμε τις οικογένειές μας και τον ελεύθερο χρόνο μας και τρέχουμε για το χρώμα ραν. Για την τρέλα μας. Για την τρέλα μας. Και έχουμε μπόλικη τρέλα, να ξέρετε. Mm. Και εμείς και εσείς και όλοι εδώ στην Κρήτη. Χρόνια πολλά και πάντοτε να είστε έτσι τόσο χαροποί, τόσο αληθινοί, τόσο εξωστρεφείς και τόσο αισιόδοξοι. Χάρηκα πάρα πολύ. Και εμείς. Να είστε καλά.